Το αεροπλανοφορό του ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών, USS Eisenhower, που είναι ελιμενισμένο στην ναυτική βάση της Σούδας, επισκέφθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον Πρωθυπουργό υποδέχθηκαν ο διοικητής των Αμερικανών Ναυτικών Δυνάμεων στην Ευρώπη και την Αφρική, ναύαρχος Ρόμπερτ Μπέρκ, και ο υποναύαρχος Σκοτ Ρόμπερτσον, διοικητής της ομάδας κρούσης, της οποίας ηγείται του Eisenhower, ενώ ξαναγήθηκε στο αεροπλανοφόρο από τον πλοίαρχο Πολ Καμπάνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρχικά επισκέφθηκε το υπόστεγο όπου φυλάσσεται ελικόπτερο MH-60R Romeo, ένα από τα πλέον σύγχρονα ελικόπτερα του Αμερικανικού Ναυτικού. Η Ελλάδα έχει υπογράψει σύμβαση για την απόκτηση 4 τέτοιων ελικόπτερων σε πρώτη φάση, συν ακόμα 3 στην συνέχεια. Τα πρώτα θα παραληφθούν στα μέσα του 2022. Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε από το πλήρωμα για τις ποικίλες επιχειρησιακές δυνατότητες του αεροσκάφους και για το χειρισμό του. Στη συνέχεια περπάτησε στο κατάστρωμα και στο διάδρομο απονίωσης και προσνίωσης όπου βρίσκονται παρατεταγμένα μαχητικά αεροπλάνα FA-18. Ενημερώθηκε για τις επιχειρησιακές δυνατότητες του αεροπλανοφόρου, τον οπλισμό του και τους μηχανισμούς που διαθέτει για την ασφαλή απονίωση και προσνίωση αεροσκαφών που κινούνται με εξαιρετικά μεγάλες ταχύτητες. Σημειώθηκε επίσης η εξαιρετική συνεργασία ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με κορονίδα τη Σούδα για την προάσπιση κοινών αξιών και συμφερόντων στην ευρύτερη περιοχή. Κατά την αναχώρησή του, ο Πρωθυπουργός έλαβε από το πλήρωμα συμβολικά δώρα την ομαδική φωτογραφία που είχε ληφθεί νωρίτερα, ενώ νόμισμα και ένα καπέλο από την ομάδα του Αμερικανικού στόλου στην οποία υπάγεται το αεροπλανοφόρο. Καλημέρα. Let me just say what an honor it is for me and for our whole US Navy team to have Prime Minister Mitsotakis and his national security team on board the USS Eisenhower here in Suda Bay today. Suda is the crown jewel of our defense cooperation, and the support that Greece provides is indispensable to the American security presence in the Eastern Mediterranean. But more importantly, this visit, the interoperation that's happened between our forces, our pilots flying together, our UH-60 Romeos landing on board a Hellenic Navy vessel, all of this reflects the convergence of interests between our countries, but also the values that bind us together. And especially in this week of Greek Independence Day and the celebration of the Greek bicentennial, I know I speak for President Biden and the whole administration in underlining our enduring commitment to that alliance, but also President Biden's decision and his personal commitment to take that relationship to an even higher level. So thank you, Prime Minister. And we look forward to working with you and your team to build an even stronger base for the future. Thank you, Ambassador. Allow me to say a few words in Greek, although as you've been in Greece for a long time, you probably understand. You probably understand half of what I say. Με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα στη Σούδα, επισκεπτόμενος το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Eisenhower. Η στρατιωτική συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Η βάση της Σούδας είναι η μόνη η οποία μπορεί να φιλοξενήσει αμερικανικά πλοία αυτού του μεγέθους. Καθώς η χώρα μας ενισχύει και επενδύει στην αποτελεστική δύναμη των ενόπλων δυνάμεών της, η στρατιωτική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερη σημασία. Αυτή την εβδομάδα, καθώς εορτάζουμε τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, σκεφτόμαστε τους δεσμούς που μας ενώνουν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεσμοί οι οποίοι δεν είναι μόνο θεωρητικοί, πολιτικοί, οικονομικοί, είναι πρωτίστως δεσμοί αξιακοί. Ενθυμόμαστε ότι ο Αδαμάντιος Κοραής αλληλογραφούσε πολύ συχνά με τον Τόμας Τζέφερσον. Και δεν ξεχνάμε βέβαια ότι στην 22η στροφή του Ύμνου στην Ελευθερία υπάρχει αναφορά του Διονύση Σολομού στη γη του Ουάσιγκτον. Οι δεσμοί λοιπόν που ενώνουν τις δύο χώρες είναι περισσότερο ισχυροί παρά ποτέ και θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω και τον Αμερικανικό Πρόεδρο τον Biden για το πολύ θερμό μήνυμα με το οποίο ο ίδιος χαιρέτησε τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Ambassador, thank you again once more for this wonderful tour.
testimony to the enduring strength of our strategic operation. And thank you again also for the very warm message by President Biden celebrating the 200 years since the beginning of the Greek war in Athens.